Από αυτά που ακούμε. Όχι τώρα, γενικώς. Θα ζητήσετε ευρύτερη συνένεση από την ανάγκη της μη αυτοδυναμίας, αν βγείτε πρωτοκόμμα. Από την ανάγκη. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι βγαίνετε με αυτοδυναμία πρωτοκόμμα. Ας φτάσουμε σε αυτό το τρελό σενάριο επιστημονικής φαντασίας και είναι πρωτοκόμμα το Πασόκ με αυτοδυναμία. Εκεί θα ζητήσετε να κάνετε κυβέρνηση με τα υπόλοιπα κόμματα ή όχι. Βεβαίως. Το έχουμε πει. Και πριν από τις εκλογές, και όταν σχηματίσει και η κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου, και αύριο εμείς θα ζητήσουμε, ολοκληρώνουμε το εξής μόνο, ότι θα ζητήσουμε συμμετοχή και συμβολή ευρύτερων πολιτικών καταρχήν δυνάμεων που πιστεύουν στην Ευρωζώνη, που πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την προοπτική της χώρας μας μέσα στην Ευρώπη και μέσα στην Ευρωζώνη. Και συγχρόνως θα ζητήσουμε τη στήριξη και την συμμετοχή όχι μόνο των πολιτικών δυνάμεων και των κοινωνικών δυνάμεων. Γιατί αλλιώς δεν σπάνε αυγά, έτσι. Των εργαζομένων. Γιατί αλλιώς δεν σπάνε αυγά, αυτό διαπιστώσατε δύο όχι, χρόνια. Απλούστατα, γιατί η έξοδος από την κρίση χρειάζεται συμβολή όλων. Όχι εκ του ασφαλούς να πετροβολούμε, να κάνουμε αντιπολίτευση και όχι να συμμετέχουμε. Κυρία Τσαπαρίδου, στο να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, συμβάλλοντας στο να βγούμε από την κρίση, αλλά μαζί με τους συνεταίρους μας. Μειώνοντας μισθούς δηλαδή. Όχι. Και μοιράζοντας την ευθύνη. Απολύοντας κόσμο και μοιράζοντας την ευθύνη. Κλείνοντας δημόσιες υπηρεσίες και μοιράζοντας την ευθύνη. Κλείνοντας τον κύκλο της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Κλείνοντας τον κύκλο της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και κάνοντας την επιλογή την αναπτυξιακή. Που εκεί οφείλω να πω αυτοκτικά. Συμφώνησε ο Βενιζέλος με τον Ντόντσεν φόρο στην ιδιοκατοίκηση. Όχι μόλις μιλάω, σας παρακαλώ πολύ. Όχι μόλις μιλάω, σας παρακαλώ πολύ. Ρωτάω για φόρο στην ιδιοκατοίκηση. Μιλάω για φόρο στην ιδιοκατοίκηση. Μα δεν είναι μόνο φόρο. Συμφώνησε ο Βενιζέλος με τον Ντόντσεν. Πρέπει να επικρατήσει και έτσι, να το πείτε ότι συμφώνησε. Η κοινή λογική λέει ότι βεβαίως είναι πικραμένος ο κόσμος, είναι στεναχωρημένος, είναι απογοητευμένος και έχει αυτή την οργή μέσα του. Δεν είναι πικραμένος και απογοητευμένος. Είναι φτωχός. Είναι άνεργος. Και δεν έχει ελπίδα. Δεν έχει όραμα, κύριε Κικιλιά. Είστε νέος άνθρωπος. Πρέπει να τη διοχετεύσει σωστά. Σκεφτείτε λίγο. Σκεφτείτε να ξεκινάτε τη ζωή σας. Είστε νέος άνθρωπος. Να ξεκινάτε τη ζωή σας και μπροστά σας να έχετε το απόλυτο μαύρο. Λοιπόν, δεν είναι οργή και απογοήτευση μόνο. Η λέξη κλειδί είναι ταχύτητα και θα σε εξηγήσω τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να διοχετεύσουμε την οργή μας και την πίκρα μας στα πρόσωπα που φταίνε. Και να αποφασίσουμε με πολιτική νυφάλεια για την 6η Μαΐου, γιατί είναι σίγουρο ότι η καταστροφή ή η λαϊκισμός πάνω στα καμένα δεν μπορούμε να αντέξουμε ξανά μετά τα λεφτά υπάρχουν. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί μόνη της να σηκώσει το βάρος όλου αυτού του προγράμματος που πρέπει η χώρα να ακολουθήσει αισθάνομαι και των νέων μέτρων που πρέπει να πάρθουν. Πρέπει να αφήσουμε το Σαμαρά να τρέξει μπροστά. Τα λίγα πράγματα τα οποία έχει υποσχεθεί να τα εφαρμόσει, για παράδειγμα, να δώσει τη δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να επανακινήσει. Οι ειδικοποιήσεις. Οι 10 οι οποίες μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν γίνεται. Δεν έγινε ούτε μία ιδιωτικοποίηση τα τελευταία 2,5 χρόνια. Κύριε Κικίλια, μπορεί να το κάνει μόνο οικονομική... αυτό ένα κόμμα του 19% στις δημοσκοπήσεις με τα ποσοστά του να υποχωρούν συνεχώς. Θέλω να μου επιτρέψετε. Μπορεί να το κάνει αυτό. Περιφερειακές εκλογές πολύ καλά και τις έζεσαι, κύριε Θέλω να σας κάνω ερώτηση. Πιστεύετε λοιπόν ως νέος άνθρωπος. Γιατί είστε νέος και ηλικιακά. Θα έρθω, κύριε Ιβαλιώτη, και σε εσάς πολύ λίγο. Μισό λεπτό. Έτσι όπως το λέτε, με φοβίζετε. Με την καλή έννοια. Λοιπόν, πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος μέχρι χθες έλεγε όχι στο μνημόνιο, για να το ψηφίσει αμέσως μετά, μπορεί να το τρέξει μόνος του όλο αυτό το πρόγραμμα, δεν θα πέσει μπροστά στα ίδια βράχια που πέσε και το Πασόκ τόσα χρόνια? Η Ιδανιακή Σύμβαση πριν τον γκρεμό για να σώσει αυτή τη χώρα. Είναι η πράξη ανδρείας να τσαλακώσει το προσωπικό του πολιτικό κεφάλαιο, κυρία Τσαπανίδου, και το κεφάλαιο της Νέας Δημοκρατίας για να σωθεί η χώρα. Από εκεί πέρα θα σας πω ότι για να σωθεί η χώρα. Μα μας έλεγε ότι μπορούσε να παραδιαπραγματευτεί το μνημόνιο. Με την πολιτική των δύο χρόνων. Λέει λοιπόν, δώστε μου τη δυνατότητα να κερδίσω χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσω στον χρόνο αυτό που θα κερδίσω να εφαρμόσω πολιτικές. Εξηγώ μια ρεαλιστική αναπτυξιακή πολιτική. Άμεση. Αποκλειστική οικονομική ζώνη. Τα δίκαια της θάλασσας. Έχω μιλήσει γι' αυτό επανειλημμένως. Πού το θυμήθηκε η οικονομική ζώνη? Η Κύπρος απέδειξε με νούμερα. 7 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια υδρογονάδες. Αυτό είναι ο Καρατζαφέρης. Ένας, παρακαλώ πολύ, κύριε Ιβαλιώτη. Προσέξτε λίγο. Έβαλε στο στόμα της Νέας Δημοκρατίας τη λέξη ΑΟΣ. Μιλάει για το πετρέλαιο. Ο Καρατζαφέρης μιλάει για το αέριο. Μπράβο. Γι' αυτό χρειάζεται ο Καρατζαφέρης στην Βουλή. Γιατί πρέπει να γίνεται αυτή η κουβέντα? Αυτή δεν είναι παλαιοκομματική κουβέντα. Γιατί είναι παλαιοκομματική? Πού ήσασταν εσείς τόσα χρόνια? Πού ήταν το κόμμα σας, κύριε Κικίλια? Θέλω να πείτε γιατί το κάνατε. Πού είναι αυτό η ΑΟΣ? Πού ήταν, γιατί δεν κύριε Ιβαλιώτη, μπορείτε λίγο να
κρατήσουμε μία άλλη. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Κικίλια. Δεν έχει να κάνει με κόμματα αυτό χαίρομαι που κάνετε, κύριε Αγιώτη. Χαίρομαι που σουλάτε στις θέσεις του λαού. Χαίρομαι που σουλάτε. Να μιλήσετε πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα σήμερα. Έτσι να σας παρακαλέσω, κύριε Ιβαλιώτη, να σας παρακαλέσω κάτι. Κυρία Τσαπανίδου, όποτε πάει να μιλήσω με παρακαλείτε. Εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή δίνουμε το λόγο από τον έναν στον άλλον. Σας παρακαλώ. Κυρία Τσαπανίδου, όποτε πάει να μιλήσω με παρακαλείτε. Μα θα έρθω σε εσάς σε λίγο, κύριε Ιβαλιώτη. Όσο παρεμβαίνετε, θα σας παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Γιατί, συγγνώμη, όταν λέγονται κάποια πράγματα που τα έφερε πρώτα ο Καρατζαφέρης, θα τα πούμε στον κόσμο. Μα θα πω σε εσάς σε λίγο και θα έχουμε τη δυνατότητα να σας ρωτήσω κι εγώ τα πράγματα αυτά που έφερε ο Καρατζαφέρης πρώτος και στη συνέχεια τα πήρε πίσω και στη συνέχεια του φύγανε και άνθρωποι από το κόμμα. Για να στηρίξουν την Νέα Δημοκρατία. Τίποτα. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, κυρία Τσαπανίδου, κοιτάξτε, είναι η ανάπτυξη του σήμερα και του αύριο. Να ξανακάνουμε φασόν, δεν μπορούμε πλέον. Αυτή η ανάπτυξη ήταν του χτες. Είναι νέες θέσεις εργασίας, είναι κόσμος για τα λιμάνια μας, LNG, πλοία, τεχνολογία, χημική, μηχανική, φυσική, γεωλόγοι, περιβαλλοντολόγοι, άνθρωποι της αγοράς, υπηρεσίες. Ακούστε με λίγο, σας και παρακαλώ. Και τα κατάφερε η Κύπρος. Σας παρακαλώ πολύ, ακούστε με λίγο. Όταν θα βρεθεί η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, αυτοδύναμη κυβέρνηση, αν θέλετε. Άλλο σενάριο επιστημονικής φαντασίας και αυτό, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τις τελευταίες. Βεβαίως, βεβαίως. Ούτως ή άλλως η κάλπη μιλάει πάντα. Όταν θα βρεθεί λοιπόν μπροστά στη δυσάρεστη θέση, να μην έχει εισπράξει από τον ελληνικό λαό, γιατί από φόρους θα εισπράττει αυτά τα οποία θα ξοδεύει στη συνέχεια για να πληρώσει. Μισό λεπτάκι. Δεν είπα αυτό χθες. Όταν θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση, να μην έχει εισπράξει τόσους φόρους που να καλύπτουν τα έξοδα του κράτους. Τι θα κάνει. Επαναλαμβάνω. Τι θα κάνει. Δεν είπε αυτό χτες και προχτές. Ναι, αλλά ο χρόνος τρέχει. Και τα μέτρα μίλησε τα οποία ζητάει. Μέτρα, τα μέτρα αυτά δεν αποδίδουν αύριο. Τις δαπάνες δεν τις πιστεύετε, κυρία Τσαπάνη, ότι πρέπει να τις μαζέψουμε. Μέχρι στιγμής δεν μαζέψαμε καμία. Τις κρεμασμένες δεξιά και αριστερά. Οι αυτές που μαζέψαμε δεν επαρκούσαν. Και έτρεχαν και δανεισμοί απέξω. Τις ανώνυμες εταιρείες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το κόστος στην υγεία χωρίς ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Τα συμβούλια και τα παρασυμβούλια αυτών που πληρώνονται δεν τσάπα. Δεν θα βρεθεί μπροστά στη δεν θέση. Δεν πρέπει να τα μαζέψουν, κυρία Τσαπανίδου. Δεν έχει και ώρα. Και πρέπει και πρέπει και σωστά. Αυτοί που δεν κουβαλάνε όχι λοιπόν, κόβοντας. Αυτοί που δεν κουβαλάνε σκεφτείτε την τουλάπα τους. Μπορούν να κάνουν δύο βήματα μπροστά. Αυτό το δικαίωμα ζητάει ο Αντώνης Σαμαράς. Θα βρεθείτε ποτέ σε τέτοια θέση ώστε να ψηφίσετε και νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις? Η Τράπεζα της Ελλάδας σήμερα δημοσιοποιεί μια έκθεση που λέει ότι έρχεται και νέα μείωση το 13 σε μισθούς και συντάξεις. Είναι εντυπωσιακό αυτό γιατί το 2009 ξαναμίλησε ο κ. Προβόπουλος όταν ο κ. Καραμαλής έλεγε ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα. Δεν τον άκουσα τότε όμως να τα λέει. Γιατί τα λέει εκ των υστέρων και μετά από κάποια χρόνια καθυστέρηση. Το βάζω στο τραπέζι ως προβληματισμό. Μας εντυπωσιάζει, πάει να μας ελέγξει ψυχολογικά. Ή τότε κάτι δεν πήγαινε καλά, ή τώρα. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να μην έξω αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Τα πραγματικά νούμερα της οικονομίας να δούμε και τι συμβαίνει και όχι δηλώσεις. Δηλαδή πιστεύετε ότι ακόμη και τώρα τα πράγματα είναι λίγο. Θα το πω μαγειρεμένα, βαριά είναι κουβέντα. Είναι πολύ σκληρά τα πράγματα και δύσκολα για τον στον κόσμο. Στον ατμό, ας πω. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και όποιοι λαϊκίζουν αυτή την εποχή, επαναλαμβάνω, εξισώνουν αυτούς. Με το λεφτά υπάρχουν. Μάλιστα. Πάντως, μια κουβέντα μόνο στο πολύ θέμα. Σύντομα. Επειδή υπόθηκε κατά κόρο το λεφτά υπάρχουν, δυστυχώς διαπιστώνουμε και σήμερα ότι κάποιοι παραμένουν εραστές της παροχολογίας και υποσχεσιολογίας των παλιών εκλογικών αναμετρήσεων. Μάλιστα. Κάτι που έχει καταδικάσει ο λαός. Λοιπόν, βλέπω Twitter. Βλέπω την υπέρβασή μας. Δηλαδή, άκουσα και εγώ το πρόγραμμα του κ. Σαμαρά. Σας μεταφέρω μισό λεπτό. Στο Ζάπιο 3 παροχές εκ του ασφαλούς, υποσχέσεις. Ότι θα εξοικονομήσει πόρους από γενικά και αόριστα πηγές και χωρίς να υπάρχουν ισοδύναμα μέτρα συγκεκριμένα. Δεν βγήκε να μας πει ότι η ζωή μας θα είναι με μισθούς Βουλγαρίας από εδώ και στο εξής. Είπε το εξής ο κ. Βενιζέλος. Ότι κάπως έχουμε δείξει στα Πασόκ ότι είμαστε η ήρεμη δύναμη που μπορούμε αύριο να διαπραγματευτούμε με τους εταίρους μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε την πορεία της χώρας μέσα στην Ευρωζώνη. Μεταφέρω μήνυμα Twitter, κύριε Μακρυπίδη, που πρέπει να τα ακούσετε. Ενημερώστε τους κυρίους ότι ως νέος, σπουδαγμένος και άνεργος, κανένας τους με κεφαλαία αυτό δεν με κάλυψε. Μα να πω κάτι. Δεν νέος, σπουδαγμένος, άνεργος. Και ξέρετε και κάτι. Και ο μεσήλικας, ο σπουδαγμένος και ο άνεργος, είναι σε ακόμη χειρότερη μοίρα. Συμφωνούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην ελληνική κοινωνία είναι η ανεργία. Και μάλιστα η ανεργία στους νέους που φτάνει και σε πάρα πολύ μεγάλα. Καλύπτεται. Τους υπόσχεστε δουλειές. Ακριβώς. Είπα προηγουμένως και δεν ολοκλήρωσα ότι η υπέρβαση που κάνουμε είναι αφού ελέγξουμε τα δημοσιονομικά της χώρας μας, και αυτό έγινε μέσα και από την τελευταία Δανειακή Σύμβαση, να κάνουμε την υπέρβαση αύριο που απαιτεί από εμάς ο ελληνικός λαός και η χώρα και που είναι η ανάπτυξη. Λοιπόν, η δημιουργική θέση εργασίας. Κύριε Βαλιώτη, σε εσάς. Το άθλημα που λέγεται μαλακόσφαιρα το ξέρουμε.
Πώς με φνιδιάζετε έτσι? Σας εφνιδιάζω, διότι... Πάει κάπου το μυαλό μου, αλλά λάθος κατεύθυνση διάλεξα. Σας εφνιδιάζω γιατί με φνιδίασε το Υπουργείο Πολιτισμού. Στην εποχή της χρεοκοπημένης Ελλάδας που δανείζεται με 6,2% για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, το ελληνικό κράτος χρηματοδοτεί το άθλημα που λέγεται μαλακόσφαιρα με 89.000 ευρώ, την αντιπτέρηση, ξέρετε την αντιπτέρηση, το μπάντμιντον 195.000 ευρώ. Και τι να κάνουμε, να κλείσουμε τα αθλήματα δηλαδή. Ακούστε, ακούστε τα αθλήματα, τα παραδοσιακά ελληνικά και ευρωπαϊκά αθλήματα. Το baseball 42.000. Τώρα συγγνώμη λιγάκι. Το rugby 29.000. Το bridge, χαρτιά δηλαδή, 115.000. Λεφτά υπάρχουν. Θέλετε τελικά να καταργήσουμε τις Ολυμπιακές ομάδες? Είναι Ολυμπιακά. Είναι Ολυμπιακή ομάδα η μαλακόσφαιρα και το bridge. Τι είναι η μαλακόσφαιρα? Η μαλακόσφαιρα είναι αυτό που ζούμε τα τελευταία 30 χρόνια. Και αυτοί που κυβέρνησαν τα τελευταία 30 χρόνια είναι μαλακοσφαιριστές, κυρία Τσαπανίδου. Επειδή είναι μαλακοσφαιριστές. Για να γίνει γνωστή η εκπομπή και μέσα από τον Καναγιώργιωδόν, Αντώνη Κανάκη, κόψε το κομμάτι, έχει κάνει τι δουλειές σήμερα. Το Υπουργείο Πολιτισμού το λέει μαλακόσφαιρα. Τι είναι αυτό το άθλημα? Δεν το ξέρω, κυρία Τσαπανίδου. Είναι αμερικάνικο άθλημα που το φυτέψανε κάποιοι στην Ελλάδα. Και αυτοί που το φυτέψανε είναι μαλακοσφαιριστές. Και είναι μαλακοσφαιριστές διότι δεν ζητήσανε από τη Μέρκελ τις γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις. Δεν είπανε να θα πελάσουν τους λαθρομετανάστες. Δεν είπαν τίποτα για την εγκληματικότητα. Πριν να διακόψετε, όχι εσείς οι φίλοι, εν πάση περιπτώσει, έλεγα ότι στο Κολωνάκι υπηρετούν 478 συνοριοφύλακες. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Ο κύριος Παπουτσής μου στείλε το χαρτάκι. Δεν είναι δικό μου το χαρτί. 478 συνοριοφύλακες στο Κολωνάκι. Έφτασαν τα σύνορα της Ελλάδας στο Κολωνάκι. Τι θέλουν αυτοί όταν δεν έχει στο Δωδεκάνησα και στην Ήπειρο συνοριοφύλακες? Τι θέλουν 478 στο Κολωνάκι, μου λέτε? Λοιπόν, αυτός είναι ο δικοματισμός, κυρία Τσαπανίδου, που πρέπει να φάει φούμο, να τους κάνουν μαύρους στις κάλπες, στις εκλογές που έρχονται. Γιατί μιλάτε για φούμο και για δικοματισμό, τον οποίο στηρίξατε. Εγώ λέγομαι λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός. Εγώ είμαι μέλος της πιο πετυχημένης κοινοβουλευτικής ομάδας που γνώρισε μετά τη μεταπολίτευση η Ελλάδα. Να. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι τις λέξεις ΑΟΣ, πετρέλαιο, αέριο, που σήμερα τις λέγει ο κύριος Κικίλιας, τις έφερε πρώτος ο Γιώργος Καρατζαφέρης μέσα στη Βουλή. Εμάς μάλιασε η γλώσσα μας για να καταλάβει ο κύριος Καραμαλής τι σημαίνει ΑΟΣ. Την πρώτη ΑΟΣ την υπέγραψε τώρα Μπακογιάννη, κύριε Ευαλιώτη. Η κυρία Μπακογιάννη την πληροφορήθηκε από τον κύριο Καρατζαφέρη. Γιατί εμείς ήμασταν εκεί. Όταν εμείς μιλούσαμε, κύριε Διαμαντόπουλε, για λαθρομετανάστευση, εσείς μας λέγατε φασίστες και ακροδεξίους και σήμερα επιβεβαιωθήκαμε. Πού είσαστε όλοι εσείς? Όλοι έχετε ευθύνη. Έχετε ευθύνη συντριπτική. Έχετε ολοκληρωμένο σχέδιο. Είναι λαθρομετανάστες και έχουν μπουκάλει στην πατρίδα μου με το έτσι θέλω. Λοιπόν, αυτούς εσείς τους περιθάλψατε, τους χαϊδέψατε, τους κανακέψατε, τους ταΐσατε, τους ποτίσατε και σήμερα κάνουν εγκλήματα και την πληρώνουν οι γέροι και οι γυναίκες αυτού του τόπου. Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο και πρόταση για τους λαθρομετανάστες. Γιατί αφού είστε κυβέρνηση και δεν το κάνατε. Η αρχηγός σας γιατί δεν το έκανε όταν ήταν υπουργός εξωτερικών? Πώς υπουργός εξωτερικών τώρα, Παγκογιάννη, υπέγραψε πολλές συμφωνίες επαναπροώθησης μεταναστών. Έφυγε κανείς. 2 εκατομμύρια είναι εδώ. 3, πόσοι είναι? Δεν ξέρουμε αν είναι ταβατζίδες, μαχαιροβγάλτες, πράκτορες. Δεν ξέρουμε τι είναι όλοι αυτοί. Σε αυτό το τομέα αυτό θέλει τη στήριξη της Ευρώπης. Λοιπόν, γι' αυτό χρειαζόμαστε την Ευρώπη. Η κληρονομιά που μας αφήνετε εσείς και το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Ευαλιώτη, ερώτηση. Εσείς ήσασταν μέρος της κυβέρνησης, κύριε Ευαλιώτη. Κυρία Ευαλιώτη, μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Ναι, βεβαίως. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με να σας πω. Μάλλον να κάνω την ερώτηση για να μου πείτε. Τα κόμματα έχουν αρχηγούς που ήταν υπουργοί. Βενιζέλος, Σαμαράς, Κατσέλη, Καμένος, Κουβέλης. Ένα κόμμα δεν είχε ποτέ υπουργική. Έχει αρχηγό που δεν είχε ποτέ υπουργική καρέκλα. Γιώργος Καρατζαφέρης. Ούτε αδίκησε, ούτε δάνεια πήρε, ούτε υπουργικές αποφάσεις έλαβε. Για να βουλιάξει η Ελλάδα. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν ευθύνες. Είναι πρωτέτη της καταστροφής. Με τόσο κολοτούμπες θα ήταν αδύνατον, κύριε Αρλούμπες. Εσείς λέτε αρλούμπες ως κόμμα, κύριε Διαμαντόπουλε. Αρλούμπες. Και δεν τρέπετε να πείτε συγγνώμη στον κόσμο. Κύριε Παπακογιάννη, ήταν η χειρότερη υπουργό εξωτερικών που πέρασε. Και η Δημοκρατική Συμμαχία, ποτέ κύριε Παπακογιάννη. Δεν έχει περάσει τόσο αποτυχημένη υπουργό εξωτερικών. Και έρχεται και μούτρα και εμφανίζεστε. Τη μόνη συνεπή στάση. Κύριε Ιβαλιώτη, μπορώ να κάνω μια ερώτηση τώρα? Νομίζετε καταρχάς ότι ο κόσμος που παρακολουθεί την εκπομπή αυτή την ώρα είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε τα θέματα? Εγώ λέω, κυρία Τσαπανίδη, ότι ο κόσμος έχει προβλήματα και όποιος δεν το έχει καταλάβει είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Ο κόσμος δεν παρακυκλοφορεί στον δρόμο, δεν μπορεί να βρει θέση στα νοσοκομεία γιατί δουλεύουν τα νοσοκομεία και τα σχολεία για τους λαθρομετανάστες. Βλέπει ο κόσμος ότι δεν έχει δουλειά.
πηγαίνετε να βρείτε δουλειά. Εγώ, κυρία Τσαπανίδου, έχω στο γραφείο μου κάθε μέρα που μπαίνω 10 ανθρώπους με τα βιογραφικά και κρέμονται από τα χέρια τους. Μου λέτε αυτοί οι Έλληνες που θα βρούνε δουλειά. Εκεί που έχουν πιάσει τις θέσεις οι Πακιστανοί και οι Αλβανοί. Μετά τις εκλογές, ο λαός θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία για να συγκρότησει. Όχι με τους κλέφτες και όχι με αυτούς που πήγανε. Επειδή το είχαμε ξανακούσει αυτό. Κυρία Τσαπανίδου. Θα έρθουμε μετά τις διαφημίσεις για να δώσετε την απάντησή σας εσείς και να πάμε στον κύριο Διαμαντόπουλο. Μετά τις διαφημίσεις.